Η Αμερική προσπαθεί να προχωρήσει ένα ευρωϊσλάμ τύπου Ερντογάν. Στα καλά καθούμενα στην Ελλάδα, όλοι αυτοί οι εξυγχρονιστές, κυρία Χούντα, εμφανίζονται ως ισλαμόφιλοι. Και υπάρχουν και στην Τουρκία άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζουν ότι η λύση της δημοκρατίας στην Τουρκία είναι το Ισλάμ. Κοίταξε να δεις. Ιστορικά, αν το δει κανείς, ασφαλώς ιστορικά, μπορεί η Ρωμιοσύνη να συμπορεύτηκε με αυτό το λαϊκό Ισλάμ που λέμε. Το λαϊκό Ισλάμ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει εμείς τους Ισλαμιστές να τους λιβανίζουμε. Φτάσανε μέχρι το σημείο ότι τον Πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή, τον οδήγησαν να στηρίξει δημόσια τον Ερντογάν τώρα στη διαμάχη του με τους Κεμαλικούς. Πράξη αφροσύνης. Αυτή είναι η σοβαρή δηλαδή, αυτή είναι η σοβαρή σύμβουλη του Πρωθυπουργού. Θα πρέπει να τηρήσει μία σιγή, αν θέλετε, σοφροσύνης η ελληνική πλευρά. Δηλαδή εκτιθέμεθα, πρωτοφανώς δηλαδή, αυτό είναι πρωτοφανής αυτή η πράξη που κάνει ο Πρωθυπουργός. Τον οδήγησαν κακοί σύμβουλοι. Όπως και αυτά τα οι κουμπαριές και τα λοιπά. Γιατί βλέπετε την ίδια μέρα που στήριζε δις ο Πρωθυπουργός, μας ήρθε το Μπουγιουρντί, η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών, όπου κατηγορείται η Ελλάδα ότι επιτρέπει στους ποντίους να έχουν ημέρα μνήμης στις γενοκτονίες των. Και τι έλεγε σε αυτό το υβριστικότατο και ηλίθιο κατασκεύασμα του τουρκικού υπέρξη. Ηλίθιο. Ηλίθιο διότι εκ των προτέρων πιστεύει ότι στην Ελλάδα υπάρχουν ηλίθιοι. Τι έλεγε μέσα. Ότι ο ελληνικός στρατός έκανε καταστροφές στη Μικρά Ασία. Αυτό το λέει και ο κύριος Λιάκος, όπως ξέρετε. Και ρήμαξε και έσφαξε και έκανε ο ελληνικός στρατός. Και γι' αυτό το λόγο η συνθήκη της Λοζάνης αναφέρεται στο άρθρο 51 που είναι, αναφέρεται στις πολεμικές επανορθώσεις. Είναι καιρός, λέει η Τουρκία, να αναζητήσει τις πολεμικές επανορθώσεις. Και εδώ ακριβώς επαναστατεί ο καθήσεων. Διότι θέμα επανορθώσεων το είχαν θέσει τότε, όντως, οι Τούρκοι στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και εκεί διακόψαν ή πήγαν να διακοπούν οι συνομιλίες. Λέω λοιπόν ότι η λύση ευρέθη. Πώς ευρέθη η λύση. Γιατί οι Τούρκοι ζητούσαν για αποζημίωση, τι νομίζετε, τον εμπορικό στόλο της Ελλάδος. Δηλαδή να αποκτήσουν, να γίνουν καραβοκυραίοι οι Τούρκοι. Δηλαδή πήραν τις επιχειρήσεις των χριστιανών, τους οποίους ξαπέστειλαν εδώ, διότι αυτό ήταν η εθνοκάθαρση, τι νόημα είχε. Για να πάρουμε τις περιουσίες τους και να δημιουργήσουμε αστική τάξη. Για τις κλοπής και τις λαϊλασίες. Διότι η αστική τάξη στην Τουρκία στηρίζεται στην κλοπή και τη λαϊλασία των χριστιανικών περιουσιών. Αυτό είναι το μυστήριο, το μεγάλο μυστήριο. Έτσι. Λέω λοιπόν ότι πέραν τούτου ήθελαν να γίνουν και καραβοκυραίοι, να γίνουν και εφοπλιστές αμέσως. Και τι έκανε ο Βενιζέλος, το μεγάλο λάθος του. Παρέδωσε στην Τουρκία το τρίγωνο του Καράγατς στην Θράκη επάνω. Βλέπεις λοιπόν τι γίνεται. Πήραν το Καράγατς, ζητάνε και ρέστα σήμερα. Και κάτι ακόμη για τον Πόντο βεβαίως. Κανείς δεν είπε στους Τούρκους ότι ουδέποτε έχει πάει ελληνικός στρατός στον Πόντο. Δεν αναφέρομαστε στην Ιωνία, αλλά στον Πόντο. Κυστάχ! Δηλαδή, είναι μια προπαίτεια τουρκική. Αυτό που λένε κλέφτης και απανότερος. Αυτό είναι. Hem suçlu, hem güçlü. Και όπως πολύ σωστά ελέγχθη, και από τον Πάγκαλο ελέγχθη αυτό μάλιστα. Και λέγεται από πολλούς, λέγεται από τον Τανέρα Κτσάμ, λέγεται από πλήθος, από τον Μουράτ Μπελγκέ, από πλήθος διανοουμένων Τούρκων. Ότι αν η Τουρκία δεν κατορθώσει να γλιτώσει από το άγος του παρελθόντος
κάνοντας, αν θέλετε, μια αυτοκάθαρση, να λογαριαστεί με το παρελθόν της, δεν θα μπορέσει ούτε να, δημοκρατία να εγκαταστήσει, ούτε να εξυγχρονιστεί σε μια χώρα όπως θα πρέπει να είναι κάθε μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέω λοιπόν, ότι είδες πως με τι νόμισμα πλήρωσε η Άγκυρα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος στήριξε τον Γκιούλ. Λοιπόν, και ο Γκιούλ, επειδή σημαίνει, όπως ξέρετε, τριαντάφυλλο, αλλά σημαίνει και να γελάς, είναι κανείς να γελάει με αυτά τα καμώματα. Κύριε Κούντα, αυτές οι σκέψεις μας οδηγούν σε συμπεράσματα πάρα πολύ δυσάρεστα. Όντως, υπάρχει ένας μηχανισμός και βλέπεις ότι πώς όλη αυτή η προοδευτική, αυτή ένα πολύ μεγάλο μέρος των ευρωκομμάτων, ένα πολύ μεγάλο μέρος, όχι ολόκληρο το μέρος. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι όσοι ήταν ανανεωτές της αριστεράς δεν ανήκαν σε αυτήν την κατηγορία, αλλά αυτό απετέλεσε το θερμοκήπιο μέσα στο οποίο ανεπτύχθησαν αυτά τα πλάσματα, όπως είναι ο ευρωκομμουνισμός που τον χρησιμοποίησαν στην Ουάσιγκτον, όπως είναι ο ευρωϊσλαμισμός που τον χρησιμοποιούν στην Ουάσιγκτον, όλα αυτά εξυπηρετούν συγκεκριμένες, αν θέλετε, σκοπιμότητες. Δεν είναι τυχαία έτσι όπως γίνονται. Κύριε Χούντα, έρχομαι λοιπόν στο προκείμενο ζήτημα. Το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ σύνθετο. Και έρχομαι και στην αριστερά. Χθες συμπτωματικά ξεφίλησα ένα βιβλίο του Γιώργου του Λεονταρίτη, του καθηγητή, όχι του δημοσιογράφου. Γιατί και εκείνος γράφει βιβλία ιστορίας. Ο Γιώργος ο Λεονταρίτης, σας πληροφορώ, είναι ο μέντορας ουσιαστικά του Αντώνη του Λιάκου. Στο Λεονταρίτη οφείλεται το γεγονός ότι ήλθε ο Λιάκος από την Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το βιβλίο λοιπόν του Λεονταρίτη αναφέρεται στους σοσιαλιστικές κινήσεις και ιδέες κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εννοώντας στον ελληνικό χώρο, προς τον ελλαδικό, στον ελληνικό χώρο. Και βλέπεις εκεί από τις πρώτες σελίδες υπάρχει η διαφοροποίηση της Κωνσταντινούπολης από την Θεσσαλονίκη. Το διαβάζεις αμέσως. Δεν ξέρω αν ο Λονταρίτης το είχε αντιληφθεί αυτή τη στιγμή. Το πραγματικό κέντρο, για να ας αφήσουμε την πτυχή εκείνη του ελλαδικού κράτους της Ελλάδας και τον Καλλέργη, έτσι, τον προπάπο Καλλέργη και όσες κινήσεις γινόταν στην Ελλάδα. Είναι σαφές ότι για να αναπτυχθούν σοσιαλιστικές ιδέες χρειάζεται κατά κύριο λόγο εργατική τάξη. Και η εργατική τάξη ήταν στη Σμύρνη και στη Κωνσταντινούπολη. Βλέπεις λοιπόν ότι η Κωνσταντινούπολη, όπου ταυτοχρόνως ήταν το χωνευτήρι και το ζυμώσιο των πολιτικών λόγω της μεταπολίτευσης, και ερχόταν και άλλοι λαοί, όπως ήταν οι Βούλγαροι, όπως ήταν οι Αρμένοι, ήταν και άλλοι λαοί στους οποίους αναπτυσσόταν ο σοσιαλισμός. Κυρίως με τους Βούλγαρους και με Άραβες.